Hi guys, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον Promos 245. Θα κατηφορήσουμε για Middle East. Εάν θέλετε να δείτε βιντεάκια για την Μέση Ανατολή των Promos, υπάρχουν στην playlist του Promos. Είχαμε κάνει αρκετά χιλιόμετρα εδώ πέρα. Πόλικα χιλιόμετράκια. Αλλά πόλικα είναι και τα νέα πράγματα που έχουν προσθεθεί στην 245 για την Middle East, για το Middle East του Αντών. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από Ιράκ. Ιράκ λέει. Τι λέει ρε φίλε? Σαουδική Αραβία εδώ κάτω θα πάμε. Μπράβο. Αρ Ρούτμπα στο Ιράκ. Περνάμε σύνορα μετά για Ιορδανία. Εδώ έχει μπει πάρα πολύ πράγμα. Άρα για όλα αυτά προσθέθηκαν τώρα και την Ιορδανία. Πόσες πόλεις, κάτσε να δούμε εδώ στο readme text που έχει στο... Αν κατεβάσετε το Middle East Anton για να το παίξετε, έχει μέσα ένα φάκελο readme text που έχει όλες τις λεπτομέρειες που προσθέτει 2.45 στο Middle East Anton και όλες τις πόλεις φυσικά. Από εκεί τα κοιτάζω κι εγώ. Ιορδανία έχουμε Αμάν, Ιρμπίτ, Ματάμπα, Μαφράια, Σουβάκι, Ρουβαΐσετ και Ζάρκα. Δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πόλεις. Τι λέει ρε φίλε? Και φαίνονται και πόλικα χιλιόμετρα και εδώ στο Αμάν θα έχει και καλές λεπτομέρειες. Σαουδική Αραβία, Χαϊάλ. Θα περάσουμε σύνοράκια εδώ κάτω και θα μπούμε στα φιλαράκια με τη Σαουδική Αραβία. Πάμε για Συρία. Συρία λέει Δαμασκός, Ντέρα και Ήρζα. Συνεχίζουμε με το Λίβανο. Στο Λίβανο προσθέθηκε η Ναμπατία λέει. Πού είναι η Ναμπατία? Εδώ είναι. Μπράβο. Αυτή η τσάκα εδώ. Και συνεχίζουμε για Ισραήλ. Ισραήλ προσθέσανε πόλεις από νότο μέχρι το βορρά πάνω. Νότια προσθέθηκε η Μίτσπε και η Ραμόν. Εδώ αυτή η φάση. Και οι περισσότερες πόλεις προσθέθηκαν βόρεια. Εδώ σε αυτή την περιοχή. Κοιτάξτε εδώ, δείτε τι γίνεται τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 πόλεις στο Ισραήλ. Οι 2 νότια και οι 7 εδώ. Αφούλα, Μπετσεάν, Χαντέρα, Κυριάτ Σιμώνα. Ωραία ονόματα, ε. Ναζαρέθ. Οπ, να την εδώ, Ναζαρέθ. Και η Τιμπέριας. Τι λέει ρε φίλε? Εμένα στην προηγούμενη έκδοση που το είχα παίξει στο Middle East, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Και αν πάρεις ένα δρομολόγιο π.χ. από Θεσσαλονίκη ή από Κύπρο και να πας να του περπατήσεις, ή αν κάνεις χιλιόμετρα τον Promotes εδώ Ευρώπη ή όπου και αλλού και αν κάνεις, μόλις μπεις στο Middle East Anton στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις κατευθείαν τη διαφορά. Έχει άλλες ιδιαιτερότητες αυτή η περιοχή εδώ πέρα. Ιράκ. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Για να δούμε. Τι θα δούμε στο Middle East Anton για την 245 έκδοση του τον Promotes. Εμείς στο σημερινό δρομολόγιο θα φύγουμε από την Αρ Ρούτμπα του Ιράκ και θα παραδώσουμε Βηρυτό. Όλη αυτή η διαδρομή εδώ πέρα είναι ανεξερεύνητη, δεν την έχω περπατήσει. Και όλες οι πόλεις προσθεθήκαν τώρα στην 245 έκδοση του Middle East Anton. Πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τι καινούργια πράγματα προσθέσανε. 670 χιλιόμετρα με φορτίο έκπληξη. Στην παρέα μας το Skynet το 164, το 4 Series, το mod του RGL, να πάτε στη σελίδα στο ets2.gr να το κατεβάσετε. Το skin είναι από το συνεργείο του Ψημάδα, του Ζικόπουλου λέει. Ωραίο βγήκε το φορτηγό, κοκκινάκι special,
Το μόνο που δεν μπόρεσα να κάνω ήταν στις πλαϊνές τις ποδιές και μπροστά στο γύσο. Αλλά εντάξει, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Τον Pro Mods θα τον περπατήσουμε με Scania ελευθέρας και με τα skin που ανεβάζουν τα παιδιά στην ελληνική κοινότητα του παιχνιδιού από το ets2.gr. Όλα τα απαραίτητα link είναι στην περιγραφή του βίντεο. Είχα πάρα πολύ καιρό να καβαλήσω το 4-Series του RGL. Λεπτομερέστατο μοντέλο κι αυτό. Χαζεύεις πόση ώρα για να το φτιάξεις όπως θες. Αμέτρητα mod και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, το εσωτερικό τα σπάει, κλασική δουλειά. Εδώ τα δικά μας τα αξεσουάρ, σοκολατίτσα όπως και τίποτε. Σήμερα έχουμε παρέα, πήραμε το μωρό. Ο λόγος που πήραμε το μωρό στον οδηγό είναι ένα σχόλιο σε ένα βίντεο στο YouTube. Μου λέει ένα λάνι. Λέει, ρε φίλε, λέει, αν γίνεται να βάλω κάποια mod, λέει, στην καμπίνα, λέει, στα φορτηγά μου, θέλω τη μεγαλόχαρη, λέει, με τη φράση «Η Παναγιά μαζί σου». Αυτοκόλλητο είναι αυτό που κολλάνε, δεν ξέρω, μπορεί. Δεύτερο, λέει, το κλασικό μαγνητάκι «Μπαμπά μη τρέχεις», εντάξει, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και αν γίνεται, λέει, καμιά αφίσα, λέει, με καμιά ξεβράκωτη, λέει, από πίσω μας. Πολύ ωραίος. Και το τέταρτο, λέει, θέλω καμιά συνοδηγό, λέει, με μίνι και τις ποδάρες, λέει, στο ταμπλό. Του λέω, βρε αδερφέ, τι να σου πω, μόλις διάβασα για την η Παναγιά μαζί σου, λέω, εντάξει, είναι σοβαρά τα πράγματα. Αλλά μετά μόλις πλαγώσανε ξεβράκωτες, άσε, λέω. Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα ξέχασα το όνομα, πώς τη λένε αυτήν εδώ. Πρέπει να πάμε στο συνεργείο να δούμε. Από του Σίσλ τα αξεσουάρ για την καμπίνα. Η Ιουλιέτα, κάπως έτσι τη λέγανε. Τέλος πάντων. Καλά, μιλάμε ο ήχος της πόρτας. Ρεαλιστικότατος. Εδώ κατευθείαν να αλλάζει όλο το σκηνικό, ε. Ρούτμπα. Σημαίες παντού, σημειωτών όλοι πάνε. Αστυνομία παντού εδώ, δεν έχει μαμού και ιστορίες. Checkpoint σε κάθε χιλιόμετρο. Μαζεμένο το βλέπω το μωρό, ε. Παρόλο που δεν είναι φορτωμένης η πόλης, εγώ με το που πήγα με μια free κάμερα έπαθα την πλάκα μου. Η λεπτομέρεια στο μεγαλείο της.
Ωραία φίλε. Τι έχουμε εδώ, επανάσταση έγινε? Δεν πάμε καλά. Πολύ ζόρικα τα πράγματα. Αλλά είπαμε, εμείς στη δουλειά μας. Το Ελευθέρας να κουπανάει εδώ, φεκείται στα τουβάρια. Και κουβάλιμα να βγάλουμε το μερογάμα του. Φίλε, ερημιέσαι. Λοιπόν, για το φορτίο που λέγαμε, 2 τόνους computer processors, επεξεργαστές υπολογιστών. Τι να είναι, AMD, Intel. 2 τόνοι κουβαραδάδες. Όντως τώρα το Middle East Anton, η Μέση Ανατολή, κάνει τη διαφορά, γιατί μπορεί να παίξεις πόλεις που έχουν προσθεθεί στον Promotes, που θα έχουν προσθεθεί στην Ευρώπη, άντε και καμία Σκανδιναβία και έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ το σκηνικό είναι, πώς να το πω τώρα, δεν έχει καμιά σχέση με Ευρώπη, με βαλκάνικες ιστορίες. Έχει τις δικές του ομορφιές εδώ, ερημνές και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν κάνεις πολλά χιλιόμετρα στο Promotes, είναι μια πολύ ωραία αλλαγή. Κοίτα εδώ τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για περάσματα, κάτσε καλά τώρα. Για μια γρήγορη ματιά που έριξα έτσι, εκτός από 2-3 πόλεις που έχουν πολλές λεπτομέρειες, όλες οι άλλες είναι έτσι σαν κομμοπόλεις, μικρές πόλεις. Εμείς από όπου θα μπορέσουμε να μπούμε, να εξερευνήσουμε, θα μπούμε. Ωραία φίλε, κοίτα να δεις η ερημιά, εδώ να πάθεις καμιά βαρία. Τρέλο βγάζουνε. Το μωρό, ούτε οι πετρελοπηγές του κάνανε εντύπωση. Ωραία φίλε. Ο Τζικόπουλος λέει στο Ιράκ. Άμα το ξέρει κανένας τον Τζικόπουλο, τον πάρει τηλέφωνο, τον πει. Είδαμε το φταμάξι στο Ιράκ, τι ζητάς εκεί?
Βγήκε πολύ ωραία φωτό εδώ στη... στην πετρελοπηγή. Μέχρι τώρα από λεπτομέρειες πάμε καλά. Δεν γλιτώνεις εδώ. Άμα δεν σε σταματήσει η αστυνομία, σε κυνηγιάνε με τα F-16. Οπ, κάτσε γιατί... έχουμε χιλιόμετρα. Δίνουνε σήμα, άμα δεν σταματήσεις, σε κυνηγάει με το F-16, ρίχνει ένα πύραυλο και πάει και το σκάνια και το εμπόρευμα μαζί. Πλάκα κάνουμε. Δεν έχει εδώ κυριλέ πράγματα να σου στείλουμε την κλίση στο σπίτι κτλ. Κτλ. Ωραίο φορτίο ο αδερφός σου. Να με σύνορο εδώ. Για να δούμε εδώ θα μας το βγάλει αυτό το... όπως μας έβγαζε όταν περνάγαμε σε άλλη χώρα. Στο GPS. Ωραία φίλε, έχει πολύ λεπτομέρεια. Έπεσε και συννεφιά τώρα από τον Άτο Ρολούξ εδώ, έδεσε το γλυκό. Πολύ πράγμα. Ωραία φίλε, μου φύγει το τιμόνι από τις λεπτομέρειες. Μπράβο. Μαγαζάκι εδώ να την πέσεις. Ιορδανία.
Καλώς ήρθατε, λέει, στο βασίλειο της Ιορδανίας. Βασίλειο. Πού να τους παίξει αυτούς εδώ. Εμείς κλασικά, ε. Σούπερ πάνω γραμμένα στο Σκάνια, σούπερ δίπλα, σούπερ πίσω, Intercooler κτλ. Κτλ. Αμάν, λέει. Ωρε φίλε, δεν κουνέται μίγα εδώ πέρα. Κοίτα πως πάνε. 30 χιλιόμετρα, λέει. Όριο. Με 60 χιλιόμετρα θα πάμε τώρα εδώ. Λοιπόν, τα σκηνικά είναι τρελά, ε. Φίνικες πίσω, εδώ τι έχουμε, εγώ πετρέλαιο. Ωραία φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ αυτό το δρομολόγιο το κάνω 20 Απριλίου. Σήμερα το απόγευμα βγήκε και η 1.37 η έκδοση για το Αμερικάνικο. Έγινε αναβάθμιση. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εκτός από τα καινούργια τα τρέιλ, τις καινούργιες σιγαρότες. Τα άλλα, το F-Mod για τον ήχο, εντάξει, ήταν μια αναμενόμενη αναβάθμιση. Λίγο τους ήχους που είχα ακούσει του Craig Baum πάλι με mod θα τη βγάλουμε. Τώρα άνοιξε το παράθυρο, κλείσε το παράθυρο. Εντάξει. Μόνο για το μάτι είναι αυτό. Για τον ήχο, μια ζωή από την κονσόλα το ρυθμίζαμε. Να έχει αυτή την ηχομόνωση DMEC της καμπίνας. Και πάντα έτσι θα το ρυθμίζουμε. Άλλο τι άλλο βγάλανε. Στο γκαράζ, λέει, κατεβαίνεις από το φορτηγό DMEC και κάνεις βόλτα γύρω γύρω από το φορτηγό. Τι να τα κάνεις τώρα αυτά, εντάξει. Λεπτομέρειες είναι αυτά, είναι πολύ ψηλά γράμματα. Αλλά οι καρότσες πιστεύω ότι το αξίζουν να τις πάρουμε να κάνουμε μια βόλτα. Να ανοίξουμε και λίγο το παράθυρο. Είπαμε το μπαμ το μεγάλο τώρα θα γίνει αϊντάχο. Αλλά πότε. Ρουβαϊσέτ. Ωραία φίλε, αυτοί σε κάθε πόλη έχουν μια δεξαμενή τεράστια πετρέλαιο. Καβάτσα.
Εδώ είναι για εξωτερική κάμερα, αυτόματο πιλότο. Και καμιά κόρνα μόλις περνάει και ένας συνάδελφος. Τα FPS θα πάει καρφί, μιας και δεν έχουμε πολύ ζόρι με τα με 3D μοντέλα και πολύ, πάρα πολύ λεπτομέρεια εδώ στην εξοχή. Τι εξοχή, Ερημιά και ο Χάρος λέει. Σε αυτό εδώ του RGL, το Anton, το 4 Series, που είναι το 164, είχα πάρα πολύ καιρό να το καβαλήσω. Πολύ ωραίο, πολύ λεπτομερές 3D μοντέλο. Αριστερά εκεί στην πόρτα που ήμασταν στην εξωτερική κάμερα, έχει κάλυμα για να καλύπτει τα σκαλοπατάκια που ανεβαίνει πάνω στο φορτηγό. Μούρικο, πολύ ωραίο. Ωραίες λεπτομέρειες έκανε και σε αυτό. Και εκεί στην περιγραφή πάλι τυχεροί είμαστε. Εντάξει, έχει καιρό τώρα, έχει πάρα πολύ καιρό που το έχει δώσει στην κυκλοφορία. Αλλά η δουλειά έγινε ότι κάποιος του την έπεσε. Μήπως του είχε δώσει το mod για δεν ξέρω γιατί. Και άρχισε να το μοιράζει δεξιά αριστερά και λέει: κάτσε να το μοιράσω εγώ, να μην το μοιράσει ο άλλος ο τρολός. Και έτσι έγινε η φάση με το 4 Series. Τι είναι εδώ ρε φίλε. Δεν τους καταλαβαίνω αυτούς. Πόσα χιλιόμετρα ήταν αυτή η ευθεία τώρα, 50 χιλιόμετρα μόνος του και βγήκε από το δρόμο. Για να πάρεις. Παράξενα πράγματα. Για να δούμε εμείς μία που είμαστε και τι κάνουμε. Μπράβο. Εδώ θα μας ανακαλύψει τώρα τη Σαβάφη. Σαφάβη. Ή πρέπει να κάνουμε καμιά γύρα μέσα. Μπράβο, τον ανακάλυψε από εδώ. Πολύ ωραία. Χάμερ τσιπάκι, Πορτογαλί. Τι έχει φτιάξει αυτός του Τζέζικα, δε. Καλά το Σκάνια το κόκκινο έτσι το χρωματάκι είναι πολύ καγκουρικό. Και χτυπάει πολύ εδώ στην Ερημιά τώρα. Δεν ήταν κανένα άλλο χρωματάκι ουδέτερο, εντάξει. Χτυπάει από μακριά, σε σημαδούρια είμαστε τώρα εδώ. Ό,τι πρέπει για πύραυλο από αεροπλάνο είμαστε τώρα. Κινητό στόχος.
Είπαμε τον Bromont στο 245 θα τον γυρίσουμε με Scania, και μιας και βγήκαν αυτά τα ωραία skin με ελληνική θεματολογία και εταιρείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα θα να πεις να μας την πέσει και εδώ η 1.37, αλλά θα δούμε. Μέσα Ανατολή θα τη γυρίσουμε με αυτό εδώ, με του Σικόπουλου, το κοκκινάκι το ωραίο, και μετά μας μένει το DSP και του Λεπίδα. Δεν ξέρω, έβγαλε και κανένα καινούριο, γιατί βλέπω τώρα πολλές φωτοί εκεί, έχουν πάρει φόρα τα λάνια. Είναι κλεισμένοι μέσα από τον κορώνα και παίζουν όλη τη μέρα με το PaintNet, όλο σχήν φτιάχνουν. Παρόλο που πέσανε στην αρχή πολλές λεπτομέρειες μέσα στις πόλεις, κοίτα εδώ να δεις τώρα πόσα χιλιόμετρα κάνουμε, μια ευθεία, ε. Άσε τη ζέστη που θα έχει το έξω τώρα. 29 βαθμοί λέει εδώ στο... Κονάω το ποντίκι από συνήθεια και κουνάει η κάμερα. Με το track hat τα νέα είναι δυσάρεστα. Μας στείλανε email τα λάνια πάλι. Στην Αγγλία λέει ότι τις κλείσαν τις εταιρείες όλες για 3-4 εβδομάδες, ένα μήνα δηλαδή, έχει πέσει χοντρό εμπάρκο. Υπομονή, τι να κάνουμε. Τώρα εδώ εντωμεταξύ σαν να έχω την εντύπωση ότι ο Ελευθέρας ακούγεται καλύτερα, στην έρημο. Κάψιμο έχουμε full. Μία παρατέταρτο το μεσημέρι, καλά πάμε. Θα πάμε όμως να βάλουμε κάψιμο έτσι από περιέργεια να δούμε πόσο θα το έχουν εδώ. Εδώ θα κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή παράκαψη να μπούμε μέσα στην... Αλλά την ανακάλυψε από εδώ. Να μπούμε λες, γιατί να μην μπούμε. Εδώ μια μικρή τσάκα κάνουμε και μετά φεύγουμε, πάμε για σύνορα λέει, σύνορα Συρίας.